κόκκινο φωτάκι άναψε. Εντάξει, κάναμε και δύο μέρες τουρισμού στην Αθήνα. Τι θέλετε, μόλι με κοιτάτε έτσι. Δεν είπαμε τίποτα. Δεν είπαμε τίποτα. Με κοιτάτε έτσι. Εμείς τη Δευτέρα παίξαμε και χωρίς προπονητή. Ήμασταν άνετοι. Μια χαρά το χειριστήκαμε. Χωρίς προπονητή. Ναι, να κατεβήκαμε. Ναι, το έμαθα. Και τι δεν μπορούσαν τα πουλάκια μου. Φύγουμε εκεί στο κόρνερ, ρε φιλέ. Ήσουν στο κόρνερ, ε. Ήμουν εκεί στο ζαμπά μπροστά, το κοιτούσα. Όχι για πολύ όμως, 32 λεπτάκια το κοιτούσε. 32 λεπτάκια. Τάσο Ζέρβα αριστερά μα, Αντώνη Τσακαλέα στο κέντρο, κεντρικό σκαφ. Ο Σέρτζιο Ολιβέιρα του κόνσεπτ. Ναι. Πώς με κάνεις πέλκα να τρέχω πάνω στον Κιγέρμα. Όχι, όχι, ας τα τρέξω εγώ με τα δύο ποιοτικά μου λεπτά. 2-2 ρε φίλε. Καθαρά. Καθαρά όμως, τι. Άλλοι δεν έχουν κάνει μια καριέρα με ποιοτικά δύο λεπτά. Εντάξει, τι συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Η εκπομπή του Ριπρές, ανάλυσέ το. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Τεράστιο παιχνίδι για την Ελλάδα. Και όχι μόνο, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο παιχνίδι σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή που να κρίνει πρωταθλητή ουσιαστικά. Όχι, που να παίζει ο πρώτος με το δεύτερο, όχι, δεν πρέπει να έχει αυτό την εβδομάδα. Και να υπάρχει μια τέτοια διαφορά ώστε με δύο αποτελέσματα να κρίνεται με, ένα, με τον Άσο 100% με το Χ 70% το πρωτάθλημα. Ναι. Και με διπλό. Ναι, έχει δρόμο. Γιατί, είναι, γιατί έχει είναι, δρόμο. Είναι, θα είναι καθαρό διπλό. Το οποιοδήποτε διπλό, αν είναι 0-1, μετά πηγαίνει σε άλλα τερτύπια η ισοβαθμία. Ναι, τα οποία αν σήμερα είναι... τα ελέγχει ο ΠΑΟ καλά, από αύριο δεν ξέρει τι μπορεί να συμβαίνει. Ναι. Είναι λεπτές ισορροπίες. Αλλά είναι διαφορετικό σκορ, θα είναι 2 βαθμοί στο μυαλό. Γιατί οι 3 δεν θα είναι του ΠΑΟ. Άρα λοιπόν, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία νομίζω. Στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ που έχει 2 αποτελέσματα στην Τούμπα για να πάρει ένα τεράστιο προβάδισμα κατάκτησης πρωταθλήματος. Από την άλλη, και ο Ολυμπιακός έχει το know-how. Το πώς, το τι και το γιατί δεν έχει καμία σημασία σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει σημασία. Στον ΠΑΟΚ γράφει 0-33 και στον Ολυμπιακό γράφει 19-21. Ναι. Απλά τα πράγματα. Ναι. Είναι το know-how, αν κάτι είναι, είναι αυτό. Αν κάτσουμε να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε το πώς έγινε το 0-33 χρόνια και το 19-21 χρόνια, είναι άλλο θέμα. Θα φύγουμε από εδώ κατά τις 6.30 την Κυριακή. Μπορεί και Δευτέρα. Σίγουρα. Εντάξει, ο τρόπος που έχει φτάσει στο know-how που λέει Σταύρο Ολυμπιακός είναι άλλο κομμάτι. Αλλά σε αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι πόσο είναι ένα ντέρμπι και υπάρχουν και τα 3 αποτελέσματα, δεν μου αρέσει καθόλου το κλίμα των άκρων. Δηλαδή, κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Το πήραμε, ρε, δεν μασάμε και τέτοια. Εντάξει, απλά δεν μπορείς να πεις για μια ομάδα που έχει χάσει 4 βαθμούς σε 20 παιχνίδια ότι ναι, δεν το πήρε με 9 πόντους διαφορά. Συμφωνώ, αλλά μετά έχεις να πας να παίξεις μέσα στη λεωφόρο. Λοιπόν, ναι. Έχεις εδώ τον Άρη. Ναι. Έχεις τον Ατρόμητο. Δεν είναι ομάδες οι οποίες λες τα έχω εύκολα. Ακριβώς. Ναι. Ολυμπιακός κερδίζει, λέμε. Ναι. Δεν είναι ότι έβαλα πίεση στον αντίπαλο κτλ. Έχει να παίξει, υποδέχεται την ΑΕΚ. Έχει να πάει και αυτός μέσα στη λεωφόρο. Δεν είναι εύκολα παιχνίδια. Θέλω να πω ότι είμαστε τόσο. Αντιποδοσφαιρικοί. Πάμε εκεί, ξέρεις. Όχι, αντιποδοσφαιρικοί. Ρε φίλε, περίμενε, έχεις άλλες πόσες αγωνιστικές ακόμα. Ναι. Απλά σου λέω, είναι σημαντικό παιχνίδι το... μέχρι εκεί όμως. Ναι. Οποιοδήποτε. Κοίτα. Το διπλό θα τελειώνει το πρωτάθλημα σίγουρα. Το Χ δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα στον ΠΑΟΚ. Ο Άσος δίνει ακόμα ένα μεγαλύτερο πλεονέκτημα στον ΠΑΟΚ. Βέβαια εννοείται με 10 παιχνίδια. Ακριβώς. Τι ψάχνει 10 παιχνίδια. Η διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει όντως το know-how για τέτοια παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής πήγε σε έναν πρώτο γύρο και τελείωσε έναν πρώτο γύρο στον οποίο δεν είχε περιθώρια ισοπαλιών, ναι, με το μείον 2 στη ψυχολογία της ομάδας. Φορτώθηκε παιχνίδια και όλα τα μεγάλα παιχνίδια ήταν με μεσοβδόμαδους αγώνες, ναι, που μπορεί κάποιος να πει ότι δεν διαχειρίστηκε την Ευρώπη, αλλά η διαχείριση του μυαλού παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η πνευματική προετοιμασία του ΠΑΟΚ είναι για σεμινάρια. Εγώ λέω φέτος. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής έχει 7 ήττες φέτος και οι 7 είναι σε παιχνίδια που έγιναν μεσοβδόμαδα. Μέχρι στιγμής στις 6 φορές όταν έχασε μέσα στην εβδομάδα κέρδισε το Σάββατο την Κυριακή. Γεγονός. Το κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας είναι το πιο δύσκολο. Γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένος μπούσουλας που πάνω σε αυτό θα βαδίσεις για να έχεις επιτυχία. Ναι. Είναι τι βγάζεις, τι εκπέμπεις. Και μέχρι στιγμής, από ό,τι λένε και οι ποδοσφαιριστές, ο Λουτσέσκου
το εκπέμπει αυτό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι πιο ισχυρό ποδοσφαιρικό γκρουπ από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι μια αλήθεια. Και αυτό γιατί πέρασε από. Δηλαδή τώρα το δίδυμο παράδειγμα Κρέσπο Βαρέλα έχει περάσει. Είναι πιο παλιό project. Έχει 88 παιχνίδια μαζί. Ακριβώς, έχει 88 παιχνίδια μαζί. Και δύσκολα παιχνίδια. Δεν είναι παιχνίδια ότι ήταν όλα εύκολα. Είχε και δύσκολες καταστάσεις. Όχι, σε φάση πρωταθλητισμού. Δεν είναι ότι πέσει ξινόταν ο ΠΑΟΚ και φέτος κάνει πρωταθλητισμό. Και το καλοκαίρι που είχαν όλα πίεση τα παιχνίδια. Επίσης, μία άλλη παράμετρο που αφορά στο κομμάτι του ΠΑΟΚ. Καλά, για μένα η εμπειρία μετράει απίστευτο ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, οι τέσσερις της άμυνας και οι δύο κεντρικοί χαφ είναι πλην του Σάχοφ, αν παίξει ο Σάχοφ που είναι στα 29, όλοι οι άλλοι είναι over 30. Ναι. Εντάξει. Ένα... Και over 30, όχι 35. 31, 32, 33, αυτό και βγαίνω, εκεί είμαστε. Ναι. Και από εκεί και πέρα. Το κομμάτι απειρίας του ΠΑΟΚ είναι στη μεσοεπιθετική γραμμή με Ζαμπάκπομ. Mm. Αλλά υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Εκεί λίγο για να γίνει το balance που λέει και ο Λουτσέσκου. Ακριβώς. Εκεί που είσαι να το θέλεις κιόλας αυτό. Ναι, ακριβώς. Ίσως εκεί που χρειάζεσαι την ενέργεια που ο πιο έμπειρος ίσως να μην την πάρει γιατί έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του τέλος πάντων. Δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ θεωρώ τον ΠΑΟΚ φαβορή. Και τον θεωρώ όχι γιατί σκέπτομαι οπαδικά. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα τόσο σοβαρή που. Αυτό θέλω να μου αναλύσεις γιατί θεωρείς τον ΠΑΟΚ φαβορή. Ναι, εγώ θεωρώ τον ΠΑΟΚ φαβορή για πολλούς λόγους. Και απλά επειδή είναι μπάλα. Γιατί αν εγώ είμαι Ολυμπιακός τώρα και σε ακούω, δεν σου πειράζει. Κάνε τον Ολυμπιακό εσύ. Κάνε τον Ολυμπιακό εσύ μετά από μένα. Ούτε εγώ θεωρώ τον ΠΑΟΚ φαβορή. Ούτε εγώ θεωρώ τον ΠΑΟΚ φαβορή. Ενώ ο ΠΑΟΚ μου έχει δείξει αγωνιστικά και ψυχολογικά τον τελευταίο ένα χρόνο ότι διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά καταστάσεις και πριν ξεκινήσει ο αγώνας και κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Έχει παίξει ίδιο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ πέρυσι και το πήρε. Άσχετο με το τι έγινε μετά. Το πήρε στο 90, το πήρε. Ναι, για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι. Το οποίο, αν το φέρουμε λίγο στο μυαλό μας, ήταν ένα παιχνίδι πολύ νευρικό. Ναι. Με ελάχιστες φάσεις. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ να ζορίζεται στο ξεκίνημα και την ΑΕΚ να έχει εκείνη την ευκαιρία του Αραούχο. Mm-hmm. Τον ΠΑΟΚ να ισορροπεί από το 50. Και να κάνει αυτό τη φάση μετά όμως. Και από το 70 και μετά να έχει μπει σε ένα mood do or die. Ναι. Το πήρε. Δηλαδή ότι θα πάω να κάνω, θα τις κάνω τις φάσεις μου. Δεν θα είναι αφήσω. Και ίδιο το παιχνίδι όμως με πέρσι. Δεν είναι. Γιατί η πίεση τότε με τα εξωαγωνιστικά. Κουβαλούσε πολλά. Κουβαλούσε πάρα πολλά. Είχε επηρεάσει όλη την ομάδα. Κουβαλούσε πάρα πολλά ο ΠΑΟΚ. Και εδώ τώρα εγώ θα σας εξηγήσω γιατί θέλω τον ΠΑΟΚ φαβορί. Η έδρα μετράει σε αυτά τα παιχνίδια για τα ψέματα. Εντάξει, είναι μια σημαντική παράμετρο. Δεν θα έλεγα τίποτα αν επισπάξω Καραϊσκάκη. Σίγουρα. Θα ήμουν ο Σταύρος ο Μουλοχτός. Αυτός θα ήμουν. Άλλος είναι αυτός. Ναι, άλλος είναι αυτός. Ο συνάδελφός μας, ο Δημήτρης Μπατζόγλου, παραδείγματος χάρη, είναι Μουλοχτός. Ωραία. Δεύτερον, μεγάλο κομμάτι της ενδεκάδας του Ολυμπιακού δεν έχει εμπειρία τούμπας. Που εγώ που την έχω ζήσει από μέσα την τούμπα, είναι δύσκολο γήπεδο για κάποιον που δεν το ξέρει. Σε πλακώνει μια μαυρίλα. Και έχουν παίξει. Και φέτος ο Ολυμπιακός εκτός έδρας. Ποια ντέρμπι έχει δώσει στην Ελλάδα? Κανένα. Κανένα. Γι' αυτό το βάζω. Κανένα. Ότι δηλαδή δεν είναι μόνο. ΑΕΚ μόνο. Δεν είναι πρώτο το. Στην ΑΕΚ έπαιξε. Στο ΆΚΑ. Το ΆΚΑ δεν ξέρω γιατί, αλλά στο μυαλό μου δεν το έχω έδρα. Και έχει αυτές τις αποστάσεις. Έχει άλλη ακουστική εντελώς. Ναι. Ενώ το Καραϊσκάκι γίνεται με 20.000 γίνεται έδρα. Το ΆΚΑ θέλει 50.000 για να γίνει έδρα. Θα πω λοιπόν, γιατί θα προσθέσω και το κομμάτι αυτό, ότι δηλαδή 7 στους 11, Σισε, Σα, Βούκοβιτς, ο Κούτρης εκεί παίξει με τα Γιάννενα, όχι με τον Ολυμπιακό, Καμαρά, Γιέρμε, Ποντένσε, Γκερέρο, δεν έχω ξαναπέξει. Υπάρχει ο Λάζαρος, υπάρχει ο Φορτούνης, υπάρχει ο Τωροσίδης, αυτοί. Τέλεια. Αυτοί. Αυτοί οι τρεις. Εντάξει. Τρίτο κομμάτι. Για έναν ΠΑΟΚ που τακτικά είναι σοφός όταν το θέλει, mm-hmm. όταν δηλαδή κάτι είναι πολύ συγκεντρωμένη η ομάδα, το γεγονός και μόνο ότι δύο αποτελέσματα δεν τον χαλάνε, του δίνει αυτομάτως μία πιο καλή διαχείριση του αγώνα. Μια πρώτη ηρεμία, ότι ξέρει μια πρώτη ηρεμία. Που βρίσκεται. Ναι. Όσο περνάει η ώρα δηλαδή και δεν γράφει το κοντέρ, άλλος αγχώνεται, όχι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ ξέρει να το δουλεύει αυτό στο μυαλό του. Έχει τεράστια εμπειρία. Γιατί όπως πάντα γίνεται σε τέτοιες συζητήσεις, είναι το ερωτηματικό, το 0-0 ή 1-1
στο 70, τι αλλαγή κάνει ο ένας και τι αλλαγή κάνει ο άλλος. Ο ΠΑΟΚ έχει να το κλειδώσει και να ψάξει με ηρεμία να χτυπήσει στα ρίσκα του άλλου. Ο Ολυμπιακός να φέρει ποιον και να κάνει τι. Θα πάρει ρίσκα. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να σου βγει το ρίσκο στην Τούμπα. Το ρίσκο μπορεί να σου βγει στο Καρασκάκι. Στην Τούμπα δεν είναι εύκολο να σου βγει το ρίσκο. Γιατί στην πρώτη φορά που θα βγει στην πλάτη του παίκτη του ΠΑΟΚ και αρχίζει η βαβούρα, καπάκι έχεις χάσει τις θέσεις σου, έχεις κάνει το. Δηλαδή είσαι αλλού. Δεν είναι εύκολο. Είναι άλλο κομμάτι. Γιατί θεωρώ εγώ τον ΠΑΟΚ φαβορή. Δεν ξέρεις από πού θα σε χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Στον Ολυμπιακό αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ο Γκιγέρμε και υπάρχουν τρεις μεσοπιθετικοί, οι οποίοι τέλος πάντων με το χύψη τρόπο είναι απειλητικοί. Δεν υπάρχει στην εξίσωση ο Ομάρ. Για μένα είναι κομβικό. Μεγαλύτερη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Και πρώτα απ' όλα είναι κομβικό γιατί είναι ο πιο σοβαρός επαγγελματίας τους. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι σοβαρό, δίνει και στους άλλους το ύφος που πρέπει πολλές φορές. Έχει ηρεμία στο, στο παιχνίδι του, κρατάει τη θέση του, κατευθύνει την τετράδα γιατί οι άλλοι δύο είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Όχι ότι ο Τροσίδης είναι κακός παίκτης, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε αντιδιαστολή, αν είχε και τους δύο, τον Ομάρ θα έβαζε. Ακριβώς. Το συζητάμε καν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ομάρ είναι ένα παιδί το οποίο, επειδή έχει και έναν βαθμό παλαιότητα στον Ολυμπιακό, είναι τέταρτη χρονιά, πέμπτη. Έχει παίξει και στο Ολυμπιακό. Έχει παίξει ξέχωρα που έφυγε μια χρονιά ή ήταν τραυματίας. Ήταν τραυματίας, ναι. Μια χρονιά. Ήταν να φύγει και δεν έφυγε. Έχει τέλος πάντων τη σοβαρότητα που χρειάζεται ο Ολυμπιακός σε τέτοιο παιχνίδι. Ειδικά στην πλευρά που ο ΠΑΟΚ δημιουργικά με Βιερίνια Μπίσεσβαλ πιθανότατα. Έχει πλουραρισμό από εκεί. Ισχύει. Μπορεί να δεν ξέρει πώς θα σου βγει. Θα σου βγει με overlap από Βιερίνια, με underlap, με διαγώνια κίνηση του Μπίσεσβαλ. Θα βγει ο χαφ, ας πούμε. Ο Μπίσεσβαλ ουσιαστικά ξεκινάει πάντα αριστερά, αλλά μία είναι εκεί, μία δεν είναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η παράμετρο που εγώ την υπολογίζω πάρα πολύ. Δεν βλέπω, μπάλα είναι. Αλλά εξηγώντας το παιχνίδι, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να εφηδιάσει, να βρει την αδυναμία, θα το κάνει ήρεμα, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι πάω και έχει τον κινησμό για να διαβάσει ό,τι γίνεται μες στο παιχνίδι. Ναι, αλλά ένα πρόβλημα που δεν λύνεται και το έχει ο ΠΑΟΚ, γνωρίζουμε ότι είναι η μετάβασή του στη αμυντική, έτσι. Το οποίο στα τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή 11 με 11 στην ΑΕΚ. Ξέρετε για ποιο λόγο όμως. Γιατί ήταν κοντά οι γραμμές. Όχι, γιατί έμεινε πίσω την μπάλα. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ την μπάλα στη. Άσε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, δεν είναι πίσω από την μπάλα, φίλε. Έμεινε πίσω 32 λεπτά. Βέβαια, έμεινε όχι, πίσω. Όχι, σε ένα σημείο ήταν πίσω από την μπάλα. Όταν είναι πίσω την μπάλα, δεν υπάρχει αμυντική κατάσταση. Περιμένει. Ναι. Όταν έχει την μπάλα και τη χάνει, τότε είναι τι κάνει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μπε στην Τούμπα θα πάει να παίξει ένα παιχνίδι κυριαρχία. Να κυριαρχήσει ένα παιχνίδι κυριαρχία ή θα πάει. Είναι το παιχνίδι του. Σίγουρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάει σε άλλο. Θα μου κάνει φοβερή έκπληξη αν τυχόν δώσει την μπάλα στον αντίπαλο. Θα πάει να δημιουργήσει κανονικά. Το θέμα είναι στην φάση που πιέζει και έχει κλειστεί ο Ολυμπιακός και ο Μπίσεσβαρ, ο Πέλκας, ο Ζαμπά κάνει μια λάθος πάσα και η τελική πάσα και δεν βγαίνει. Mm-hmm. Και βλέπεις ότι ο Γκυριέρμε έχει πάρει μέτωπο και κοιτάζει Χριστοδουλόπουλο, Φορτούνη, Ποντένσι. Okay. Στην πρώτη σίγουρη πάσα εκεί, πώς αντιδράει ο ΠΑΟΚ εκεί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί ο Φορτούνης, ο Χριστοδουλόπουλος, είναι πολύ καλή στις μεταβιβάσεις και τις μέχρινες και τις κοντινές. Έχει την καλύτερη περιστροφή, έχει την καλύτερη ταχύτητα, έχει την καλύτερη συνέρευση. Ο Γκιγέρμε, παρόλο που είναι κακό στα τελειώματα, κινείται στο χώρο καλά και οι τοποθετήσεις του δεν είναι κακές. Σίγουρα όμως τα τελειώματα, τα νούμερα του δεν είναι καλά. Έχει φυγιατιστεί και ο Ολυμπιακός. Τι είπα, Γκιγέρμε, ναι, για τον Γκερέρο, σωστά. Είναι ένα ερώτημα πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ σε αυτό. Γιατί εγώ το βλέπω αυτές οι στιγμές να συμβαίνουν με βάση του πώς θα προσεγγίσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Πόσες τέτοιες όμως μπορεί να συμβούν. Ναι. Εδώ είναι το θέμα. Γι' αυτό και σε αυτό που λες, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να παίξει ο Πέλκας στο κεντρικά. Σε ό,τι σκέφτομαι, αυτό λέω. Γιατί είναι ο πρώτος που θα πιέσει αυτή την πρώτη πάσα. Δηλαδή να κατευθείαν το repress στην ουσία που θα γίνει. Να είναι άμεσο για να κοπεί. Γιατί αν δεν βγει η πρώτη πάσα, αυτά τα 4 λεπτά που θα γυρίσει μπάλα είτε αριστερά είτε δεξιά. Πάω και έχει τοποθετηθεί. Έτσι ακριβώς. Είναι αρκετό χρόνο. Ναι. Μα εγώ τον Μπέρκα δεν τον βγάζω ποτέ από τη σκέψη μου στην 11. Δάσε τώρα τι κλίμα υπάρχει για αυτόν κτλ. Το ζητούμενο είναι στην προκειμένη περίπτωση πώς θα γίνει δουλειά. Ναι. Καλά, για τον Μπέρκα το έχουμε πει πολλές φορές από εδώ. Υπάρχει το false 9, ο Πάουκ έχει false 10. Σωστά. Νέος όρος. Ναι, μα άμα τον βολεύει τον προπονητή. Νέος όρος. Γιατί λέτε να μην έχει έναν
αμυντικό γενή μέσω επιθετικό. Ωραία, ακούγεται τρελό. Ο Πέλκας δεν έχει νούμερα, δεν φαίνεται. Δεν μου κάνει, δεν βάζει γκολ, δεν βγάζει. Πέλκας δεν έχει νούμερα, θα μπορούσε να έχει νούμερα γιατί τα έχει δείξει τα νούμερα. Το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο Πέλκας... Όταν ήταν ελεύθερο, τα είχε. Ναι. Ο ορισμό του Σεκουστράκη ήταν. Ορισμός... Πε τι είναι, ταμπλά δεν έχει. Πες. Πάντα, σε όλες τις... νομίζω σε με τον Ζωή έχει κατανοούμε. Ναι, με Τούντορ και πέρυσι ήταν, τα... ήταν οι γεμάτες του χρόνια και σε συμμετοχές και σε... Την πρώτη χρονιά του Ήβη, τη χρονιά του Ήβης δεν έπαιζε βασικός. Ναι, τότε που είχε κάνει τα περίεργα. Ναι, το χρονιά του Ήβης ήταν και η πρώτη χρονιά του, του Μπίσεσβαρ που ναι. Έβλεπε πολλές φορές όχι πάγκο μόνο και εκτός 18. Ακριβώς. Ουσιαστικά τον ενεργοποιεί ο Λουτσέσκου και ουσιαστικά τον ξαναγκάζει φέτος να πάει σε ένα ρόλο μη εμπορικό αλλά ουσιαστικό για την ομάδα. Του δίνει πράγματα. Με βάση τον Ολυμπιακό και τον τρόπο παιχνιδιού του, πραγματικά πιστεύω ότι αν το πάω και είναι πίσω την μπάλα, δεν θα βρει ποτέ τρόπο Ολυμπιακό να τον τρυπήσει. Ποτέ. 100%. Και στον Ολυμπιακό ξέρει τι λένε. Τα γεμίσματα δεν τα φοβάστηκε καθόλου. Θα σου ξετικάνουν πολλές φορές. Όπως το κάνανε και στην Τρίπολη. Πηγαίνει ο Φορτούνης στην μεριά που παίζει μπάλα. Τρίπολη να καταλήξει. Πηγαίνει ο Φορτούνης όπου είναι η μεριά που παίζει μπάλα. Επειδή είναι ο οργανωτής και το μυαλό της ομάδας, ας πούμε. Κοιτάζει, βρίσκει τον τρόπο πότε να αλλάξει παιχνίδι σε σωστό χρόνο. Είτε στο back, δηλαδή άμα έχει κλείσει ο Χριστοδουλόπουλος και έχει βγει τον back από πίσω να παίξει εκείνο, είτε το Χριστοδουλόπουλο που έχει μείνει στο πλάτος. Αυτός είναι ο τρόπος του παιχνιδιού του. Ένα πολύ εύκολο τρόπο για να το διαβάσει ο Πάουκ και πόσο μάλλον που το έκανε την αλλαγή, με την αλλαγή. Γιατί θυμάμαι το γκολ στην Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός κάνει το 0-1. Όπως και το γκολ στο Χαριλάου που ο Ολυμπιακός κάνει το 0-1. Εντάξει, και αν θυμάσαι που το είδαμε. Οι πάσες τώρα που βγάζει ο Πασαλίδης, κοιτάζει τα πουλιά, η μπάλα περνάει από πίσω του. Δεν είναι. Ναι, οκ, ο συνδυασμός είναι. Ο συνδυασμός. Ο Μπάκρε είναι τώρα, δηλαδή ο αριστερός ο Μπάκρε δεν υπάρχει στο πλάνο. Ποτέ. Έχει βγει εκτός. Ή που υπάρχει στο πλάνο πρέπει να μιλάει με καμιά φίλη του στην κερκίδα. Είναι ένα θεματάκι. Ο οποίος τα ίδια έκανε και με τη Λάση. Επομένως, νομίζω ότι το μοναδικό πρόβλημα που θα έχει. Δεν το έχει απλά ο άνθρωπος. Και χθες που τον έβλεπα πάλι ήταν. Είναι εκείνο. Βάζει όμως ο παράσκος, φιλάνθρωπος. Ναι. Φιλάνθρωπος. Μπράβο, να τιμηθεί. Για λέγε τα σου. Νομίζω ότι το μοναδικό πρόβλημα που θα έχει ο Πάουκ είναι αυτό. Δηλαδή στα 3-4 δευτερόλεπτα που το repress παρέμα δεν θα του βγει, τι κάνουμε εκεί. Έχει εμπειρούς παίκτες για να μπορούν να το διαχειριστούν, αλλά είναι πρόβλημα. Ο φίλος που λέει ότι προτιμά τον Μπέλκα αριστερά για να δίνει βοήθειες και τον Μπίσεσβαρ στο μεσοδιάστημα. Μπίσεσβαρ στο μεσοδιάστημα. Ναι. Δεν αλλάξουν θέσεις. Νομίζω ότι ο Μπέλκα έχει δείξει ότι λειτουργεί καλύτερα στο μεσοδιάστημα. Χάνουμε την πίεση στον Κιγέρμα. Και ο Μπίσεσβαρ στο Κιγέρμα τι θα κάνει. Θα τον ακούει. Σποϊνγκ. Χαιρετούρε τώρα προεκλογικά. Σποϊνγκ. Περίμενε ένα λεπτό. Γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ το ανεβάσμα του Ροσίδη, ας πούμε. Για να βάλεις τον Μπέλκα. Όχι, το γεγονός ότι δεν είπε αριθμίες ο Φορτούνης, το ότι εντάξει, ναι, έχει μια βάση. Όσο πιο γρήγορα κινείται ο Γκιγέρμε, τόσο ανεβαίνει και η ταχύτητα δράσης του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, αυτό πήγαμε από πριν, για να το κλείσουμε, για να πάμε στο διάλειμμα, για να το συνεχίσουμε μετά, θεωρεί ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα όταν έχει καλή ομάδα απέναντί του. Ωραία, δηλαδή. Έχει το μέταλλο αυτό. Όχι, άλλο λένε αυτοί. Mm-hmm. Ότι θεωρούν ότι έχουν εξαιρετική επιθετική μετάβαση και ότι η καλή ομάδα αναγκαστικά τους δίνει χώρους και ότι ξέρουν να τους εκμεταλλεύονται. Mm. Αυτό θεωρεί ο Ολυμπιακός. Όπως έκανε με τη Μίλαν και ναι. Όπως δεν μπόρεσε να κάνει με την Μπέτις. Που τον έπαιξε ελληνικά η Μπέτις εδώ μέσα. Ναι. Καλά, η Μπέτις, άμα ήθελε εδώ μέσα, άμα το πίστευε λίγο παραπάνω, θα ήταν 0-3. Άστο. Αν θυμάσαι όλες τις ευκαιρίες από το 60 και μετά. Ναι, άστο. Το πίστευε λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Ανάλυσε το με repress.gr. Μιλάμε για το μεγαλύτερο παιχνίδι. Για την πόλη μας μπορεί και της 50ετίας που λέει ο λόγος. Σίγουρα μετά το ΠΑΟ ΚΑΕΚ με τον Κουερίνο νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι. Πριν 42 χρόνια. 42 χρόνια. Ναι. Πάμε στο διαλυματάκι και είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί. Παιδί εδώ. Ένα παιδί με κόκκινο μπουφάν. Ένα παιδί με κόκκινο μπουφάν, το οποίο δεν θα το βγάλει, με αυτό θα κοιμάται αυτές τις μέρες. Μου στέλνουν μηνύματα συνεχώς και με βγάζουν από τα ρούχα μου. Δεν ξέρω ποιος το είπε σε ποιο ραδιόφωνο, τι υπόθηκε κτλ. Το ενδεχόμενο να παίξει με Γιαννούλη αριστερό μπακ και το Βιερίνη μπροστά. Δεν είναι, δεν νομίζω. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν βλέπετε τον Πάο τόσα χρόνια. Πώς γίνεται, από την ώρα που επέστρεψε ο Γιαννούλης, είναι μερικοί που θέλουν να ξαναδούν το Βιερίνη. Είχε έρθει μια ατάκα πριν από περίπου ένα μήνα του Γιώργη Σαββίδη σε social media. Μήπως και το δούμε.
το οποίο όμως δεν υπάρχει καμία ένδειξη. Το οποίο που θα το δεν δούμε ποτέ. Από το πουθενά. Ναι. Δεν είναι ότι δεν το θέλουμε. Είναι άλλο τι θέλει ο καθένας και άλλο τι έχει ο προπονητής σκεφτεί, τι έχει δουλέψει. Δεν είναι σακί ούτε ο Γιαννούλης ούτε ο Βιερίνια να τον βάλουμε τον ένα μπροστά, τον άλλο πίσω σε μια μέρα. Ναι. Για να γίνει αυτό πρέπει να δουλευτεί σε μια εβδομάδα, σε 3-4 προπονήσεις. Να δουν ο καθένας τα ανεβάσματα του άλλου. Να καταλάβουν οι μέση πότε θα ανεβαίνουν και οι δύο και πώς θα καλύπτουν τον χώρο. Είναι ολόκληρο ντόμινο. Δεν είναι απλά βάζω τον έναν. Δεν... Ναι. Επίσης, πόσο μάλλον σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, δεν έχετε καταλάβει ακόμα πώς σκέφτεται ο Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο έχει δώσει ρόλους. Αυτοί είναι. Με αυτούς θα πορευτεί. Ήδη έχει κάνει υπέρβαση που δίνει χρόνο συμμετοχή στους καινούριους. Υπέρβαση. Ο Σβιτέσκι έχει προλάβει και έχει βάλει τον κόλ. Για το πλάνο του, ναι. του Λουτσέσκου, που άμα το έλεγαν θέλεις μεταγραφές τον Ιανουάριο, θα ρωτούσε, θα φύγει κανένας τον Ιανουάριο. Άμα δεν φύγει, δεν θέλω κανέναν. Όλοι εδώ, αυτά τα 20 παιδιά, ξέρουν ότι αυτός θα παίζει μέρα νύχτα, αυτός θα παίξει 3 λεπτά όλο τον χρόνο, αλλά και οι δύο είναι δικοί μου. Ναι. Και ο ένας δέχεται να παίζει μέρα παραμέρα. Και ο άλλος δέχεται να παίξει 3 λεπτά τα 3 λεπτά που θα παίξει. Θεωρώ ότι αν η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού ήταν καλύτερη σε αποτέλεσμα από αυτή που πραγματικά ήταν και δεν είχε βιώσει τις μεσοβδόμαδες ήττες, ωραία, που προήρθαν κυρίως από το rotation που δεν μπορούσε να κάνει, θα είχε τεράστια αντίδραση στις μεταγραφές του Γενάρη. Αλλά επειδή οι μεταγραφές του Γενάρη είχαν στρατηγική λογική μείωση του μέσου όρου ηλικίας, να κερδίσουμε χρόνο του καλοκαιριού, γιατί τι γινόταν τώρα. Ο Ολυμπιακός, φίλε, καλός κακός, το project του καλοκαιριού του ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή έγινε γρήγορα μια καλή ομάδα. Αν ο ΠΑΟΚ έχανε κι άλλη μεταγραφική περίοδο. Νομίζω ότι μας εξέπληξε θετικά όλους το η διαχείριση που έκανε ο Μπράνκο αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ναι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα τι έκανε, κέρδισε τον χαμένο χρόνο των προηγούμενων μεταγραφικών περίοδων. Αυτό έκανε. Γιατί το καλοκαίρι, παιδιά, υπήρχε ενδεχόμενο να πάει ο ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League με μέσο όρο ηλικίας 11-33 χρονών. Αν όχι 33-31. 9 στους 11 θα ήταν over 30. Δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι είναι ήρεμα τα πράγματα στον ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, γιατί υπήρχε μια στόχευση. Πλάνο επιτέλους. Ναι, στόχευση. Και όχι υπήρχε κάτι. Τώρα λοιπόν. Ο Λουτσέσκου, επειδή ξεκινήσαμε από αυτό, δεν βάζει ποτέ. Δεν αλλάζει κάτι, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια. Δηλαδή δεν γίνεται. Ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή να το κάνει αυτό σε 3-4 αγωνιστικές, αν το έχει δουλέψει σε ένα μάτσος αλλαγή, μπορεί. Ναι. Το συζητάμε. Αλλά για το συγκεκριμένο το θεωρώ. Αδιανόητο. Πιθανό, ούτε καν το. Ούτε καν θα το έβαζα στην κουβέντα. Ναι, απορώ πώς το βάζει ο κόσμος. Γιατί θέλει να δει τον Βιερίνια να παίζει μπροστά. Μα δεν έχει καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν θα γίνει. Δεν είναι από τη Δεγαλάκη που παίζει τώρα. Θέλουμε να το βάλουμε πιο μπροστά. Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός με τις αποστάσεις που έχει, ο Βιερίνια μπορεί με δύο αλλαγές παιχνιδιού σου πάρει το παιχνίδι. Τα ανεβάσματά του, την ποιοτικότητά του. Ναι. Όλα. Την πρώτη πάσα, όλα. Την ποιοτική. Το πιο απλό, την πιο απλή εξήγηση την έχει δώσει ο Λουτσέσκου σε αυτό. Γιατί να πάρω έναν παίχτη ο οποίος μου δίνει πράγματα από την άμυνα. Έχοντας κανονικά τους επιθετικούς και να τον βάλω στην επίθεση και να χρησιμοποιήσω πίσω ότι έναν παίχτη ο οποίος δεν θα μου δίνει από την άμυνα όσα μου δίνει ο Βιερίνη. Ναι. Ερχόμαστε από την άμυνα. Για ποιο λόγο να μην έχει στο μυαλό τον Βιερίνη ως έξτρα παίχτη στη δημιουργία από την μέσο επιθετική τριάδα. Αυτά πάντως γενικότερα για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι το κομμάτι Φορτούνης και μιλούσαμε με τον Αχιλλέα χθες. Του λέω ρε φίλε, εσύ που παίζει και στη θέση ας πούμε, αυτή και πραγματικά έχει αντιμετωπίσει και δύσκολους ποδοσφαιριστές. Όταν ξέρει ότι ένας από αυτούς είναι ο πιο επικίνδυνος, πόσο γρήγορο και πόσο εύκολο είναι να τον έχετε και οι δύο στο νου σας. Δηλαδή να υπάρξει στην ουσία στη ροσερωή αγώνα συνεννόηση, έφυγε, πήγαινε εσύ, έρχεται. Μου λέει ρε φίλε, να σου πω, σε ροή αγώνα μου λέει είναι δύσκολο. Είναι λέει δύσκολο. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που θέλοντας και μη λόγω της έντασης θα υπάρξουν κενά σημεία. Δεν μπορείς μου λέει να έχεις συνέχεια το μυαλό σου στο που βρίσκεται ένας ποδοσφαιριστής. Λέω εντάξει, λέω κατανοητό ρε παιδί μου, απλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει έστω και η μικρή προειδοποίηση, ας το πω έτσι. Ο Αχιλλέας, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος του Θοχών μαθαίνουν, εντάξει. Σε μικρή ηλικία. Έτσι παίζει.
Aggressive είναι. Ξέρει μπάλα, ναι, όχι. Ξέρει. Η άλλη είναι τέτοιο. Είναι aggressive, αλλά ξέρει και ποδόσφαιρο. Αν το δει κάτι αεροπλανικά που κάνει κάτι περίεργο στην Ελλάδα. Πρέπει να πάμε μια φορά. Πρέπει να πάμε μια φορά. Θα σου πω τι έχει ο Χιλιά που δεν το βρίσκει ούτε σε ποδοσφαιριστέ που παίζουν τώρα. Η πάσα που κάνει πρώτη στο μεσοδιάστημα, όταν ξεκινά το παιχνίδι, δηλαδή εκεί που είναι χαλαρό και στείνεται η ομάδα, σου βάζει την πάσα διαγώνια μέσα η κάθετα. Δεν καταλαβαίνει πολλά. Μπορεί με μια καλή περιστροφή ο μεσοεπιθετικό σου γυρνάει η μάτι. Πάντα δεν έχετε μεσοεπιθετικό. Δεν έχουμε και έχουμε λήψεις. Πρόβλημα. Και έχουμε λήψεις. Πρόβλημα. Πάμε στην κουβέντα την άλλη. Μιγκέλ Ολιβέιρα ξεκινά ή όχι. Εγώ είμαι πολύ... Ναι. Το σκέφτηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, να παίξει ο Σάχοφ. Αρχίζει μέσα μου η κουβέντα. Ρε, είναι λίγο αργός ο Σάχοφ, εκεί θα έχει μπελάδες. Μετά μου έρχεται στο μυαλό ότι σαν τέρμπι γενικά ο Σάχοφ την πάλεψε. Και σκοράρει. Τη βρήκε την άκρη. Έχει την κάθε κίνηση και σκοράρει. Έχει σκοράρει, έχει βάλει γκολ με τον Ολυμπιακό, έχει βάλει γκολ με τον Παναθηναϊκό, έχει πράγματα. Απ' την άλλη, με το που τα σκέφτομαι όλα αυτά, σκέφτομαι τις μεταβιβάσεις της μπάλας του Ολιβέιρα. Ναι. Το θέλω γι' αυτό. Το θέλω. Γιατί είναι μεταβιβάσεις της μπάλας οι οποίες θα γίνονται στο Μπίσεσβερ, ναι, που είναι η κλασική περίπτωση, το έχουμε ξαναπεί, αργός χωρίς την μπάλα, γρήγορος με την μπάλα. Είναι μεταβιβάσεις στο Ζαμπά, που είναι παίκτης που αν του βγει κάτι καλό μέχρι στην πρώτη-δεύτερη φάση. Μετά πάω σου πάρω το παιχνίδι μόνος. Ναι. Εδώ έχουμε μηνύματα από έναν καθαρό αιμοπάδο του ΠΑΟΚ, ο οποίος λέει βάλτε το Βιερίνια μπροστά, γιατί θα τον κάνει κουδούνια από Ντένσε. Δεν είναι στην πλευρά του Ποντένσε. Από εκεί στο Καρισκάκι και από εκεί έπαιξε. Ναι, αλλά στο Καρισκάκι ήταν άλλο παιχνίδι. Ξεστεί. Πολλές φορές ο κόσμος ξεχνάει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ εκείνη την περίοδο είχε παίξει 13 ντέρμπι σερί. Δεν είχε κάνει προετοιμασία και είχε προηγηθεί. Τι να κάνει, να μείνει πίσω από την μπάλα. Δεν το έκανε ορθολογικά. Δεν το έκανε όπως το έκανε στο ΆΚΑ, που ήταν πιο φρέσκος. Εντάξει, άλλο. Το ναι, μυαλό δεν είναι τόσο καθαρό σε εκείνη την. Τι καθαρό είναι. Εμείς είχαμε κουραστεί. Η ομάδα δεν θα είχε κουραστεί. Εγώ τη βαλίτσα μου την άλλαζα μόνο όταν ήταν να φύγω. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Εκείνο το διάστημα ήταν λίγο ζόρι. Τάσο, δεν είναι φίλε τα πράγματα απλά. Δηλαδή, κουραζόμαστε εμείς. Ήταν λίγο ζόρι. Αυτοί που θα παίξουν, δεν θα κουραστούν. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές που μπορεί να φανεί λεπτομέρεια, αλλά πριν από μερικά χρόνια στον ΠΑΟΚ είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση στο αίτημα των παιχτών να μην πηγαίνει ο ΠΑΟΚ κάποτε. Γιατί πήγαινε κάποια στιγμή όταν έπαιζε Πέμπτη, ξεκινούσε από Τρίτη. Τρίτη έφυγε. Και είχαν πάρει ολόκληρη λίστα στον τότε προπονητή. Κότ, τι είναι αυτά. Μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουμε κοιμηθεί 13 μέρες παραπάνω στο ξενοδοχείο από ό,τι κανονικά. Θέλω να βλέπουμε τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις γκόμενές μου, ξέρω εγώ. Ολόκληρο. Σα εμά, δεν ξεκίνησε η προπόνηση και λε, κάτσε, γιατί άργησε η προπόνηση να τελειώσει, γιατί άργησε να ξεκινήσει. Τι συζήτησαν. Είχαμε τότε το μυαλό μας, όχι πληρωμές, όχι καθυστερήσεις. Όχι. Είχε γίνει ολόκληρο θέμα να λείψει μία μέρα, μία μέρα λιγότερη ξενοδοχείο. Είναι θέμα, δηλαδή το timing πάντα μετράει. Πάντα μετράει το timing. Σίγουρα και εγώ σε αυτό που λες, από την κούραση και όλα αυτά, καταλαβαίνω περισσότερο ότι αυτοί οι παίκτες έχουν παίξει πολλά κρίσιμα παιχνίδια μαζί. Και αυτό θέλοντας και μην τους δίνει. Και πρόσφατα κρίσιμο παιχνίδι. Πρόσεξε με. Σίγουρα αυτό τους βοηθάει πολύ. Τους βοηθάει πολύ, φίλε. Και με ειδικές συνθήκες. Ναι. Άλλη μία παράμετρο στο αγώνα. Ο Ολυμπιακός με ποιον έχει παίξει τώρα. Με μένα και σένα. Με κανένα, πραγματικά. Όχι, έχει καιρό να δώσει κρίσιμο παιχνίδι. Έπαιξε με την Τρίπολη τώρα, να μιλήσουμε στα ίσια. Χωρίς το Μανιά στην επίθεση με τον Δουβίκα. Χωρίς τον Ιγκλέσιας που είναι ο ηγέτης της Τρίπολης. Τον Κυριακόπουλο στα χαφ ξαφνικά έγινε οχτάρι. Και είχαν και βιδοκάρια που είχε. Χωρίς τον Ιγκλέσιας για μένα και ξεκινάει και εκεί τελειώνει η κουβέντα. Ο Ιγκλέσιας για την Τρίπολη είναι πολύ κομβικός παίκτης. Βεβαίως, γιατί είναι τα στημένα, είναι τα μαρκαρίσματα, είναι ο Τσαποκάς, είναι η προσωπικότητα. Τελεία, εκεί βάζω εγώ την προσωπικότητα. Γιατί το ξέρουν όλοι. Όσοι έχουν κάνει ένα χρόνο στην Ελλάδα, τον έχουν παίξει δύο φορές. Στάνταρ. Ξέρουν ποιος είναι. Και λίγο highlight από την Τρίπολη καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι στο Τσαμπουκά, αυτός είναι στη Μανούρα, αυτός είναι που πανηγυρίζει πιο έξαλλα, αυτός είναι που είναι στη δημιουργία των γκολ, αυτός έχει πάρει κάρτες με κάτι φάουλ τα οποία σαν να σου λέει ότι κοίταξε, άμα σε πετύχω, σε πέτυχα. Έχεις τον νου σου. Τέλος πάντων. Άρα λοιπόν και αυτή είναι μια παράμετρο. Γενικά, εγώ δεν ξέρω τι εντεκάδα θα βάλει ο προπονητής. Δηλαδή μπορώ να αποκλείσω εγώ να ξεκινήσω τον Κατουρί. Καθόλου. Καθόλου. Δεν αποκλείεται. Και να κρατήσει, ξέρω εγώ, τον Μπίσεσβαρ για το 60 και μετά.
Ίσως είναι μόνο σε εκείνο το σημείο, είναι και αυτό που λέει ότι ξέρει τους 9 τους 10 που θα είναι μπροστά. Εκείνο το στον Πέλκα, Μπίσερβα, Αλκαντουρί, στο τι θέλει να πω, στο πώς θα πάω το παιχνίδι. Εγώ από την άποψή μου, και όπως νομίζω και συμφωνείς και εσύ, ότι πρέπει να παίξει ο Πέλκα εκεί γιατί έχει μεγαλύτερη πίεση. Στον άξονα και θέλουμε πίεση γιατί έχει τον Κιγέρμε. Να τον εμποδίσει να κάνει γρήγορο παιχνίδι. Δεν είναι το δίδυμο Πέλκα Πρίγιοβι που θα σκιστεί ο Πέλκα. Όχι, έχει κι άλλον που έχει θα σκιστεί να το μοιράσει αυτό. Και επίσης η πρώτη πάσα του Ολυμπιακού δεν είναι ποιοτική από τα στόπερ. Το πιλτάπ του δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό. Να σου πω κάτι σε αυτό, επειδή είδα αρκετά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ο Σισε έχει βελτιωθεί πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ενώ δεν τον εκτιμώ καθόλου. Την μπάλα τη βάζει πολύ σωστά. Ναι, δεν αφιβάλλω, αλλά οι πρώτες του πάσες σε Φορτούνη, παράδειγμα, ή σε. Γελάει, έχει ξεκαθαρίσει. Ναι, γιατί. Το πρώτο καιρό του Σισε, επειδή το ανέφερε, είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι ο Φορτούνη και να επειδή έχει το άγχος ότι η πίσω σου γραμμή δεν έχει. Καλή πρώτη πάσα να ξοδεύεις 30 μέτρα να γυρίσεις την μπάλα και άλλο να ξεκινάς τις όποιες κούρσεις κάνεις από τη μεσαία γραμμή και άλλο κάτω από το κύκλο του κέντρου. Ναι. Λεπτομέρεια, αλλά άμα το κάνεις 10 φορές φυσικά. Είναι 10 τρεξίματα. Και στον ίδιο είναι μεγάλη διαφορά. Είναι 10 τρεξίματα, δεν είναι λίγο. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά. Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να ποντάρει στην πίεση, πρέπει να σκοτώσει την ανάπτυξη του Ολυμπιακού. Το καλό σε τέτοια παιχνίδια ποιο είναι. Γιατί είναι καλές ομάδες και οι ίδιοι. Δηλαδή, εμείς, σαν φίλαθλοι, έχουμε μια αγωνία του τι θα δούμε, το πώς θα πάει το παιχνίδι κτλ. Ο ποδοσφαιριστής που μπαίνει να παίξει ένα πολύ μεγάλο μάτς, για να του φύγει η πίεση από το μυαλό και το άγχος, του φεύγει μόνο όταν ξέρει τι πρέπει να κάνει μες στο γήπεδο. Mm. Δεν έχει άγχος πλέον. Γιατί ξέρω, ρε φίλε, θα κινηθώ έτσι. Θα πάω εκεί. Έχω συγκεκριμένες οδηγίες. Και επειδή ο ΠΑΟΚ είναι καλά δουλεμένη ομάδα σε αυτό το κομμάτι, δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει άγχος. Και είναι καλό αυτό. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και που λες για το build-up του Σισε. Ναι, είναι βελτιωμένο το build-up του Σισε. Με τι πίεση. Εντάξει, με την πίεση που υπάρχουν σε όλους. Την πίεση που υπάρχει. Εντάξει, και ο Βαρέλα τι πίεση έχει στο build-up του. Ίδιο είναι. Οι κινήσεις του Βαρέλα είναι πιο αυτοματοποιημένες, πιστεύω. Και έχει περισσότερες επιλογές. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο καλή ομάδα σε αυτό το πράγμα. Πιο καλά τοποθετημένη ομάδα. Πιο εύκολο θα κάνει το λάθος ο Σισε παρά ο Βαρέλα. Γιατί είπε στην αρχή ότι είναι παιχνίδι λαθών, έτσι. Σωστά. Ποιο θα κάνει τα περισσότερα. Επίπεδο, ναι. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι το παιχνίδι, άντε πάμε μέσα, ορμάτε παλικάρια 2-3-0, γεια σας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι σενάριο που πολύ δύσκολο θα το πούμε. Όχι, είναι και οι δύο ομάδες του προπονητή. Ακόμα και ο Ολυμπιακός που είναι πρώτη χρονιά του Μαρτίνς. Έχει βρει πράγματα, έχει επιμείνει πάνω σε αυτά τα πράγματα, έχει δουλέψει αυτά τα πράγματα, έστω και αν έχουν κρυθεί. Σε όσοι έχουν κρυθεί, έστω και αν υπάρχει αυτή η κουβέντα στον Ολυμπιακό ότι έχει 16 μήνες να κερδίσει ντέρμπι. Υπάρχει αυτή η κουβέντα, να την τονίσουμε λίγο. Τι εννοείς, αυτό θα έλεγα τώρα. Ποιος έχει τονίσει αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα πουθενά. Εγώ το ακούω από σένα, ειλικρινά σου το λέω. Όχι, εγώ το είδα γραμμένο σε ένα από τα 8 site που βλέπω καθημερινά την Τρίτη το πρωί. 5 η ώρα. 5. 16 μήνες χωρίς νίκη. 16 μήνες χωρίς νίκη. Νομίζω η τελευταία του ήταν. Με τον ΠΑΟΚ πέρσι. 16 μήνες, πάει 1,5 χρόνο πίσω. Πάει το ΠΑΟΚ πέρσι. Αυτό. Το που με την καραμπόλα του Σισε στο γόνατο. Και οι τέρμπι βάζουν του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ και βάζουν και τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και αυτόν τον Παναθηναϊκό. Του τελευταίου 1,5 χρόνο τέλος πάντων. Που είχε ευθύνουσα πορεία γιατί. Παρ' όλα αυτά φιλορούσε. Φιλορούσε ο Παναθηναϊκό. Αλλά που λες για timing. Ίδιο αποτέλεσμα θα ήταν για τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, όταν συνάντησε τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και ίδιο αποτέλεσμα ήταν τώρα το παιχνίδι. Καμία σχέση. Τώρα θα ήταν. Κατάλαβες, είναι το timing. Σε τι timing λοιπόν πέτυχε ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ. Και με πάτημα εκείνη την εικόνα προσπαθεί να στηθεί ένα επικοινωνιακό ότι είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι έτσι όμως, δε παιδιά. Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Όταν μιλάμε για πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα θα κάνεις κοιλιά, ναι. Θα είσαι σε καλό momentum, θα είσαι σε μια φάση κινησμού, θα είσαι σε παιχνίδια που θα μετρήσεις τις δυνάμεις σου κάπως και θα τις διαχειριστείς διαφορετικά. Θα. Ο Ολυμπιακός πέτυχε τον Ατρόμητο στην πρώτη του κρίση, ναι. Και τώρα ο Ατρόμητος έχει ένα πολύ κακό σερί, ναι. Που σε κάνει να λες ότι τι έχει πάθει αυτή η ομάδα. Ναι. Και με τις δηλώσεις μπορεί να χάσει και τον προπονητή του τις επόμενες μέρες. Σκοτεί να φύγει. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάτι σε κακό φαγητό για τον Ατρόμητο συγκεκριμένα. Τώρα δεν είναι εικόνα αυτή. Κάνει πολλούς πειραματισμούς. Πολλούς.
Ο Κάναν τι φταίει. Του έχει αλλάξει σταθερέ όλη την ώρα. Έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει και με όλο αυτό το την κουβέντα για το αν θα πάει, αν θα πάει η Γερμανία. Ναι. Όσο δεν ξεκόβεται αυτό, μένει στον παίχτη. Τι θα κάνουμε, αν θα φύγει, κόσμο, αν θα φύγει, όχι, δεν ξέρω. Εγώ από τι κουβέντε που έχω κάνει με παιδιά το τρομή του, εντάξει, και όχι από πέρσι. Δεν θεωρούν ότι κάνουν κάτι τόπο προπονητή. Πλην τη σύνθεση χαρακτηριστικών, δηλαδή είναι ένα προπονητή που έχει μια ομάδα οργανωμένη πίσω από την μπάλα και από εκεί πέρα ποντάρει καθαρά τα παιδικά χαρακτηριστικά τη. Είναι, είναι μεγάλη ναι. υπόθεση ο παίχτη, ο κάθε παίχτη να έχει πιστεί ότι αυτό ο προπονητή, όσο και αν διαφωνώ από 1% έχει δίκιο. Θα πάω μαζί του. Τέλο. Όχι γιατί το γιατί δεν είναι μόνο να πεις ότι το λέω προπονητή μου. Όχι, μέσα πάντα οι παίκτες έχουν την αμφιβολία, την αμφισβήτηση ναι. και το ότι τι θα μου πει ο προπονητής, θα πω εγώ μέσα το πάρω το μάτς. Όσο οι παίκτες πείθονται ότι ο προπονητής όταν τους λέει κάτι, το οποίο μπορεί στην αρχή να τους φανεί ρε κότς, γιατί να το κάνω αυτό και γιατί να πάω εκεί και δεν θα φαίνομαι γι' αυτά. Και την όποια κουβέντα έχει ο ποδοσφαιριστής μέσα του για αυτό που του λέει ο προπονητής. Αν αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αν θυσιάζομαι για τον προπονητή, θα πάει καλά η ομάδα και αν πάει καλά η ομάδα θα με κοιτάξουν και εμένα, γιατί θα αρχίσουν να βλέπουν τον ατρόμητο. Mm-hmm. Και θα δουν και εμένα. Που θα πούνε αυτό το παιδί κάτι κάνει, ρε φίλε. Δεν μπορεί να είναι καλό ο ατρόμητο να παίζω εγώ συνέχεια βασικό και να με έλεγε κανένα. Κάτι έχω κάνει. Υπάρχω σε αυτό το σύνολο. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο αυτό το περνάει το κλαμπ στον ατρόμητο. Δηλαδή σου λέει το κλαμπ, εδώ θα σου παίξω, θα παίξω κάτι που ταιριάζει τα χαρακτηριστικά σου, θα φανεί, θα κάνει, θα ράνει. Εντάξει, δεν είναι απλό αυτό έτσι. Δεν είναι επειδή απλό. Το έβαλε σε μια βάση ότι δεν κάνει κάτι. Ναι. Αυτό για να το κάνει θέλει πολλή δουλειά. Το να μπορέσει να του συνθέσει και να του βάλει μαζί και να φανούν. Στην ουσία δημιουργεί εσύ υπεραξία στου παίκτε. Είναι πανέξυπνο ο Αγγελόπουλο. Ο τεχνικό διευθυντή. Ίσως και ο ατρόμητο να έχει φτάσει σε ένα σημείο που. Αυτό ήταν από το που έπαιζε ποδόσφαιρο άνθρωπο. Το έπαιζε την προοδευτική του Κιδάκου, ρε φίλε. Πλάκα κάνει τώρα. Μιλάμε για πανεπιστήμιο. Με το που το είπε, εσύ τη σκέφτηκα. Το Μπρέκα, ελάτε να τα πάρε. Αυτό σκέφτηκα. Κατευθείαν. Μιλάμε για top. Top ομάδα. Top. Με το οποίο χάσαμε και από αυτήν βέβαια. Σε εκείνο το περιβόητο. Όχι, ισοφαρίστηκα. 3-3. Στο 2-3 χάνουμε πέναλτι και στην κόντρα τρώμε τον κόλλο, τον Ρωμανίδη. 3-3. Είναι στο μοναδικό μάτς το οποίο υπήρχε παίκτη ο οποίο έφυγε από το γήπεδο με 12 ράματα. Από μέσα του έβριζε όπου μπορούσε και όπου στεκόταν τον Πάουκ και του φτιάχνει οι οπαδοί που του πέταξαν κάτι και μετά πήγε στον Πάουκ. Ο Αδράδας. Ναι. Εκπληκτικό παιδί. Εκπληκτικό παιδί. Ωραία. Το γκολ του Χακίν, πώς σας φάνηκε, παιδιά, χθες. Το? Το γκολ του Χακίν. Φίλε, το παράτησα στο 2-0. Και ο τερματοφύλακας επίσης. Και όταν σκέφτηκε όταν του πει το κόρνερ. Πώς έγινε, 2-2 έληξε. 2-2. Πώς έγινε αυτό, δεν φαινόταν σε καμία περίπτωση. 1-0 το είδα από το κόρνερ. Σε νεκρή φάση, σε νεκρό σημείο του αγώνα, γιατί ήταν πολύ σβησό το παιχνίδι. Απευθείας εκτέλεση κόρνερ 2-0. Και εκεί που είναι 2-0, καβάλα στάλογο, βγάζει μία. Ολοκληρωμένη επίθεση βαλέτα. Πριν από αυτό, συγγνώμη, Αντώνη, ξέρεις τι έγινε. Άνοιξε την τηλεόραση ο Αχιλλέας. Α! Εντάξει, το παιδί, μιλάμε, βάζει ότι ανοίγει την τηλεόραση στο 2-0. Γιατί με παίρνει τηλέφωνο, λέει έχει αγώνα. Λέω είναι στο 20. Α, μου λέει προλαβαίνω εδώ λίγο. Ναι. Άλλο κάτω το παιχνίδι. Ναι, άλλο κάτω. Άλλο κάτω. 2-2. Τι λέει το πρόεδρο του κανάλι, τι είναι αυτές οι κοπέλες που χορεύουν. Είναι 2-2 χορεύουν. Ο Κερκίδης προσλαμβάνει αυτές. Ε. Αυτή είναι αγαπημένη ελληνική τηλεόραση, έτσι. Έχουν πει μια φορά, έχω πάει σε ένα τέτοιο μια φορά και μου είπαν στο τέλος Σταύρο χορεύουμε, λέω τι κάνουμε, χορεύουμε, καλά λέω και με το που βγαίνει ο τραγουδιστής και λέει τη χαριτωμενιά, κάνω ένα άλμα στο τέτοιο, στον Εφέρι, στο Roof Garden, κάνω ένα άλμα από την κάμερα από πίσω, μη τον είδατε τον Παναή, κανονικά, όλα καλά, μόλις και σκάσει κρίση, έτσι λεγόταν η κουμπή, όλα καλά, σκάγανε οι κεφαλιές διαφημιστικά, αυτά τρώγαμε τη μία. Πέφτανε οι μισθοί, δεν είχαν πληρώσει η αγορά, οι επιταγές κάγανε το ένα το άλλο, αλλά εκπομπή όλα καλά. Να ξέρεις, δηλαδή... Μην νομίζετε. Όλα καλά, τέλος. Ό,τι και να γίνεται, όλα καλά. Μπατατούδες το κάνει αυτό, μετά από κάθε προσφυγή, όλα καλά. Όλα καλά. Όπου υπήρχε και σύσκεψη, τώρα που πήζω μπατατούδι για να το κλείσουμε, υπήρχε και σύσκεψη στην οποία του φέραν, του είπαν, παιδιά, πρόεδρε, έχουμε δύο προσφυγές και ετοιμάζει και ο τάδε παίχτη τρίτη. Ναι, τα θέματά μας λοιπόν, εκείνο που σου είπα για το κρασί, το κάναμε. Γιατί είχε βγάλει μπύρα πάω κοπατούδες και ήθελε να κάνει και κρασί. Πήραμε με χρώμα σόδας. Και του λένε,
Και του λένε ότι έχουμε δύο προσφυγές και μία σκαδιά και ρωτάει: ωραία, ναι, τα θέματά μας λίγο που σας είπα την περασμένη Πέμπτη, το κρασί το προχωρήσαμε. Ο κορυφαίος ρεπόρτερ ΠΑΟΚ τότε, μας τον πήρανε στον Άρη μετά, περίμενε 32 ώρες τον Μπατατούδη για να του κάνει την περιβόητη δήλωση: όλα καλά. Έξω από την Ιντερσάτ. Τεράστιος σελαλά, μια μορφή η οποία δεν υπάρχει στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή. Είναι ιδέα. Όπου είναι ιδέα, πραγματικά. Δηλαδή, λυπάμαι που η ζωή τα έφερε έτσι και δεν βρεθήκαμε σε άλλο μέσο ενημέρωσης. Όπου το κορυφαίο που έχει κάνει, και θα τον δώσω στον αέρα, κανονικά, είναι που έχουμε φύγει με τον Τζορμπατζόκο από το μέτρο που να κλείσει σελίδα αυτός. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Κατά δύο εβδομάδες πριν, τελευταία αγωνιστική, έχουμε κερδίσει την Παλαχαϊκή 5-1 και δεν έχει τι να βάλει. Και κάνει δηλώσεις Σολάκη, εγώ τον κόβω ότι δεν έχει πάρει ποτέ το Σολάκη τηλέφωνο, που έπαιζε στην Παναχαϊκή τότε, και έκανε δήλωση, μείνει συνέντευξη, ακόμα να ξεχάσω την Τούμπα. Γιατί πέρασα δύο εβδομάδες, εγώ μου φάγαμε 5 γκολ, εντάξει. Ο Θεός αυτός. Για μένα να κάνουμε ένα ένθετο media. Με καγκουριές που έχουν γίνει. Έχετε πολύ μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα που αγάπη. Μια εβδομάδα, όχι μια μέρα. Κορυφαίο, σα πω. Τώρα για να κλείσουμε, για να φύγουμε. Χτυπάει ο Αράπης. Είχαμε έναν παίκτη Αράπης. Όχι ο Αράπης ο Μαύρος. Ούτε ο Θησιτικός. Και μπερδεύεται ο συνειδητοποιός και βάζει φωτογραφία τον Γκράχαμ. Είχαμε τότε. Γιατί νόμιζε ότι ο συνάδελφος έγραφε ότι χτύπησε ο Αράπης, δεν χτύπησε ο Μαύρος. Ο Αράπης είναι λευκότατος και είναι άνθρωπος κανονικός, δηλαδή δύο χέρια, δύο πόδια κτλ. Τέλος. Δίνουμε τις κοιτάξεις στον κ. Ζαγόρα, το ανάλυσε το bayreppress.gr. Τα λέμε τη Δευτέρα, ευελπιστούμε με καλό κλίμα. Ναι, παλιός εγώ μπορεί να είμαι πουθενά. Ναι, να κοίτομαι. Εντάξει, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, εδώ θα είμαστε να το αναλύσουμε. Εννοείται. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε.